σχετικά με το Yellow and Yangtze. Πρόκειται για ένα παιχνίδι από την Holy Grail Games, σχεδιαστικό τιμόνι Rainer Knizia, γνωστός σχεδιαστής, και σε art από τον Vincent Dutré. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλά κοινά στοιχεία και πολλά καλά χαρακτηριστικά από το Τίγρης και Εφράτης, τη μεγάλη επιτυχία του Dr. Knizia, του γνωστού σχεδιαστή. Αν σας έχει αρέσει το Τίγρης και Εφράτης, σίγουρα πρέπει να τσεκάρετε και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αρκετά έτσι ώστε να διαφοροποιείται από το γνωστό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, έχει κρατήσει τον καλό πυρήνα του παιχνιδιού. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει από 2-4 παίκτες, κρατάει περίπου 90 λεπτά, ηλικίες 14 και πάνω, το complexity είναι γύρω στα 3-5. Και σαν θέμα, προφανώς, έχει να κάνει με την περίοδο μετά από την έντονη περίοδο των states, των κρατών επαρχιών που πολεμούσαν στην ευρύτερη αυτή περιοχή, από το 475 έως το 221 π.Χ. Είναι διάφοροι πόλεμοι και διάφορες συγκρούσεις που συνέβησαν σε εκείνη την περιοχή, εκείνη την περίοδο. Οι διάφορες αντίπαλες όχθες ήταν αυτές των Queen, Chu, Qi, Yan, Han και Wei, καθώς και των Zhao. Αυτά τα states λοιπόν ήταν συνέχεια σε πόλεμο, μέχρι που τελικά κατάφεραν να συνενωθούν κάτω από την ηγεμονία και τη δυναστεία των Queen, το 221 π.Χ. και να σχηματίσουν αυτό που σήμερα γνωρίζουμε όλοι και ξέρουμε ως Κίνα. Το Γέλο και Γιάντζ είναι το παιχνίδι το οποίο έχει να κάνει με τα δύο ποτάμια, τα δύο γνωστά αυτά ποτάμια, και μέσα από ένα γνωστό σύστημα το οποίο είναι εμπλουτισμένο και βελτιωμένο, πιστεύω κατά την προσωπική μου άποψη, θα ξαναζήσουμε την περίοδο αυτή και τις αντιπαλότητες. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι από την Holy Grail Games, που σημαίνει για όσους έχουν πάρει παιχνίδι από την εταιρεία, πάρα πολύ καλή ποιότητα παραγωγής. Ο σχεδιαστής είναι φοβερός. Το Τίγρης και Εφράτης είναι από τα αγαπημένα μας παιχνίδια, μας αρέσει πάρα πολύ. Φοβερή στρατηγική, πολύ έξυπνο παιχνίδι. Και πραγματικά, μόνο καλό μπορεί να είναι ότι βγήκε και άλλο παιχνίδι σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη φιλοσοφία του design του Τίγρης και Εφράτης, με επιπλέον στοιχεία. Παραγωγή πολύ καλή. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Η Holy Grail Games είναι μια εταιρεία η οποία έχει πάρα πολύ καλό τελευταίο ιστορικό παιχνιδιών, πολύ καλές παραγωγές και πολύ ωραία ποιότητα και ωραία design. Λοιπόν, οι μηχανισμοί του παιχνιδιού είναι Area Majority και Area Influence, δηλαδή ελέγχου περιοχών, έχει διαχείριση καρτών χεριού, έχει Set Collection, συλλογή καρτών, και έχει και το Tile Placement, τοποθέτηση πλακιδίων, έτσι όπως θα περιμέναμε. Το θέμα και η κατηγορία του παιχνιδιού, αυτή είναι η μηχανισμή που είπαμε πριν από λίγο, είναι θέμα αρχαιότητας, έχει να κάνει με την περίοδο που αναφέραμε, πολιτισμού, έχει να κάνει με τον πολιτισμό το συγκεκριμένο, και έχει να κάνει και με territory building, δηλαδή χτίζουμε περιοχές. Ωραίο εξώφυλλο, Dutré είναι πάρα πολύ ωραίο στην εικονογράφηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το art του σε πολλά παιχνίδια. Και πέρα από την εικονογράφηση και την όμορφη εικόνα του εξώφυλλου, έχει και πολύ ωραίο περιεχόμενο όπως θα δούμε αμέσως. Linen finish στο κουτί. Αρκετά σκληρό κουτί, πολύ ωραία ποιότητα. Το βάζω λίγο στην άκρη εδώ για να συνεχίσουμε να βλέπουμε τι υπάρχει μέσα. Το φυλάδι οδηγιών. Δεν περιμένω να είναι δύσκολο σε κανόνες, όπως δύσκολο δεν ήταν ούτε το Τίγρης και Εφράτης. Η δυσκολία, αν θέλετε, η ομορφιά έρχεται από τη στρατηγική και από το βάθος που δίνουν οι επιλογές. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, έντονη στρατηγικής, με κάποια abstract στοιχεία θα έλεγα. Το setup εδώ. Οι διάφορες προσωπικότητες, ας πούμε, των πλακιδίων που θα έχουμε μέσα στο παιχνίδι. Αντίστοιχα είχαμε και στον Τίγρη και Εφράτη. Εδώ αυτές είναι οι γνωστές, είναι ο Governor, ο Soldier, ο Farmer, ο Trader και Artisan. Τους λέει και μέσα στο φυλάδιο. Έχουν διαφορετικά και σύμβολα και χρώματα, συγγνώμη, χρώματα ο καθένας. Εδώ λοιπόν είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Πώς παίζει ένας γύρος, τα στάδια που ακολουθάμε και το τέλος μιας σειράς. Τα παγκόντας που φτιάχνουμε, αντί για ναούς εδώ φτιάχνουμε παγκόντας, που είναι λογικό. Και οι τελευταίοι κανόνες εδώ, καθώς και κάποια παραδείγματα και πώς τελειώνει το παιχνίδι και ποιος κερδίζει. Οι κανόνες είναι πανεύκολοι, δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξαναλέω, εύκολα θα μπείτε πίσω από αυτά που πραγματεύετε και θα μπορείτε να παρακολουθήσετε με το τι έχει να κάνει. Η στρατηγική και η ομορφιά θα έρθει από τις επιλογές. Λοιπόν, παιχνίδι 4 παιχτών, 4 οίκοι. Να τα
τα screen του κάθε παίκτη με το έμβλημα μπροστά του καθενός. Ωραίο που είναι το μπροστά μέρος ενός τοίχου και ένα banner που πέφτει, το έχουν κάνει ωραίο. Και από πίσω είναι απλά μαύρο, έτσι αυτά θα τα διπλώσουμε και θα φτιάξουμε το screen. Πάμε να δούμε τα punch board. Εντάξει, είναι παιχνίδι με tile placement, έτσι οπότε έχουμε μεγάλη ποικιλία από αυτού του τύπου τα tile. Για να δούμε το χαρτόνι. Αρκετά χοντρό, ωραίας ποιότητας, πολύ καλό. Linen finish το stock, πολύ καλό. Είναι τα διάφορα είδη από τα πλακίδια που θα παίζουμε, όπως και στο Tigris και Frates, έτσι και εδώ. Είναι οι Farmers, είναι οι Artisans, είναι οι Warriors και ούτω καθεξής, έτσι. Και το τρίτο punchboard. Με όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν τρεις καρτέλες με πλακίδια, με tile ουσιαστικά, που θα παίζουμε πάνω στο κεντρικό χάρτη. Λοιπόν, έχουν βάλει αυτά τα προστατευτικά για το ταμπλό, πολύ ωραία. Ανοίγουμε το ταμπλό να το δούμε. Όμορφο το ταμπλό, πολύ ωραίο. Το πλάνο μας είναι λίγο ζουμαρισμένο, αλλά βλέπετε είναι δύο ποτάμια, ένα γύρω-γύρω και άλλο ένα που κάνει αυτή εδώ τη διαδρομή. Όπως και στον Τίγρη και Φράτη, έτσι και εδώ έχουμε τα ποτάμια. Εδώ είναι ο χάρτης στο πλέγμα, που θα παίζουμε πάνω τα tiles μας, τα πλακίδια μας, έτσι τα έχουμε δει κάτι αντίστοιχο και στον Τίγρη και Φράτη. Δεν είναι μια απλή επανάληψη ρυθμού του συγκεκριμένου παιχνιδιού, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι, απλά έχει κρατήσει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το ωραίο design που είχε έτσι και αλλιώς στο Τίγρη και Φράτη. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να το τσεκάρει κάποιος και γι' αυτό και θέλουμε να το δούμε. Λοιπόν, πλαστικά κυβάκια. Μεγαλύτερα πλαστικά κυβάκια, νομίζω με αυτά φτιάχνουμε τις παγκόντες, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, οι παγκόντες είναι εδώ. Ένα από εκεί. Οι παγκόντες είναι φτιαγμένες, να τις ανοίξουμε να τις δούμε. Ας τα βάλουμε λίγο αυτά πιο πέρα. Νάτες, ναι, είναι ξύλινες, βαμμένες, πολύ όμορφες, μεγάλο μέγεθος, έτσι. Και είναι σε κόκκινο, δύο σε μπλε, δύο σε πράσινο, δύο σε μαύρο και μία κίτρινη. Αυτές είναι η παγκόντα που έχει μέσα το παιχνίδι. Ωραίο περιεχόμενο, μεγάλο σε μέγεθος και μοιάζει σαν παγκόντα, το έχουν προσέξει σαν component, σαν περιεχόμενο, είναι ωραίο. Μας αρέσει. Αυτά θα χτιστούν σε διάφορα σημεία στο χάρτη προφανώς, έτσι. Και ο χάρτης θα γεμίσει με πλακίδια και tiles που θα παίζουμε καθώς προχωράμε στην πορεία του παιχνιδιού, όπως γίνεται και στο Tigris και Frates αντίστοιχα. Έχει πολύ interaction ανάμεσα στους παίχτες στο παιχνίδι. Να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ας το δούμε λίγο από πίσω το κουτί. Να το. Πώς θα είναι. Και τέλος, έχουμε αυτά τα μεγάλα ξύλινα tiles, τα οποία ευθύς αμέσως μας θυμίζουν τα πλακίδια από το Tigris και Frates. Θα γυρίσουμε όλα αυτά. Να πούμε κατευθείαν ότι είναι αρκετά χοντρά, ξύλινα, προσεγμένα, γυαλισμένα πλακίδια. Έτσι, κάθε παίχτης έχει 4. Να τα. Αντίστοιχα ο κίτρινος θα έχει τα κίτρινα και ούτω καθεξής, ο πράσινος τα πράσινα και πάλι λέγοντας, έτσι. Πολύ όμορφα και πολύ είναι προσεγμένο σαν ξύλο, δεν είναι ούτε τραχή ούτε φθαρμένο, έχει ωραία εκτύπωση πάνω. Ωραίο ξύλο, ωραία απόχρωση, ωραίο print, όμορφο component και πολύ παχύ, σαν πάχος είναι σαν δύο πουλιά από τάβλη σε πάχος, πολύ, πολύ μεγάλο πάχος και πολύ ωραίο. Αυτά λοιπόν τα πλακίδια θα μπαίνουν εδώ προφανώς. Αν ξέρετε το Tigris και Frates έχετε μια γεύση για το στυλ παιχνιδιού. Έτσι. Και αυτό εδώ είναι ένα πιο μεγάλο πλακίδιο. Όλα αυτά θα γεμίσουν το χάρτη μας και συνδυαστικά μαζί με τα punch board θα θέσουν το πλαίσιο και τα tile που έχουν τα passport
θα θέσουν το πλαίσιο για να παιχτεί το Yellow and Yangtze. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται με σίγουρα καλύτερη παραγωγή από το Τίγρης και Εφράτης, ακόμα και από την τελευταία του έκδοση. Έχει στον πυρήνα του τη μηχανή από το Τίγρης και Εφράτης και φαίνεται σαν παιχνίδι να έχει επιπλέον επιλογές. Θα το διαπιστώσουμε στην πράξη, θα γυρίσουμε ένα how to play video, να το δοκιμάσουμε με την πρώτη ευκαιρία και να το δούμε. Φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον, θα το ψάξουμε περισσότερο, να προσπαθήσουμε να μάθουμε για το παιχνίδι και άλλα πράγματα και κάποια στιγμή με την πρώτη ευκαιρία να το στήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το Yellow and Yangtze από τον Rainer Knizia.